Καλά κρατούν οι έντονες διαφωνίες μεταξύ Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και ΠΑΣΙΚΙ, 324 ώρα πριν από την συνάντησή τους με τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χατζιπαντέλα. Μιλώντας στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι, ο εκπρόσωπος του ΟΚΙΠΗ επέμεινε στην θέση ότι έχουν τηρήσει όσα συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο του 2020 με τις συντεχνίες των ιατρών. Όλα έχουν υλοποιηθεί. Η καταβολή της αποζημίωσης του κινήτρου δίδεται κάθε μήνα. Όσον αφορά τα οργανογράμματα για τις δομές, ήταν θέμα να εκπονηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα οργανογράμματα και οι δομές. Κατανοητή η προσπάθεια του εκπροσώπου τύπου, του ΟΚΙΠΗ, άλλωστε φαίνεται είναι η δουλειά του, να δημιουργήσει επικοινωνιακή εικόνα. Τα όσα λέει κατέθεσε σχεδόν όλα απορρίπτω. Προσπαθεί εντεχνά να διασυνδέσει πράγματα τα οποία μεταξύ του δεν είναι... σύμβατα. Η πασικίδια του Προέδρου της έστειλε και ένα μήνυμα προς τον ΟΚΙΠΗ. Ας συνεχίσουν με τη συγκεκριμένη πολιτική, τότε οδηγούμαστε σε αχαρτογράφητα μονοπάτια. Ξενώναμε 11 κλίνες δημιουργεί Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για τα άτομα που πάσχουν από χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας, ώστε να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο Αθαλάσσας. Μακάρι, λέω ξανά, να προχωρήσουν στη δημιουργία. Το θέμα είναι να δοθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ο ξενώνας θα στεγάζεται στο κτίριο όπου ήταν παλιά το Κέντρο Υγείας Λατσιών. Αλλαγές στην έκδοση παραπεπτικών στους ειδικούς ιατρούς μέσω των προσωπικών ιατρών έρχονται από τον ερχόμενο μήνα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ο αριθμός των παραπεπτικών μειώνεται σε 2 αντί 3, με την διάρκεια να παραμένει στους 6 μήνες. Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την αποδοτικότερη λειτουργία του ΓΕΣΥ σύμφωνα με την ως τώρα εμπειρία που αφορά στη χρήση των παραπεμπτικών από τους δικαιούχους. Η ρύθμιση δεν επηρεάζει την προσβασιμότητα των δικαιούχων σε ειδικούς ιατρούς, εφόσον οι ιατροί θα συνεχίσουν να εκδίδουν παραπεμπτικά προς ειδικούς γιατρούς, όταν κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο σε σχέση με την κατάσταση υγείας του ασθενή. Η ρύθμιση αυτή θα έχει ισχύ από τις 6 Οκτωβρίου.